Λοιπόν, τρίτο μέρος της εκπομπής. Επιστρέψαμε, εκπομπή Κρήτη σήμερα και θα ανοίξουμε λίγο, θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε το φάκελο που έχει να κάνει με τις ελλείψεις στην ελληνική αστυνομία. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Μαρκογιαννάκη, αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαρκογιαννάκη. Νομίζω έχουμε πολλά να πούμε και κατά καιρούς έχουμε καταγράψει στο ρεπορτάζ τις φωνές απόγνωσης και τις κραυγές που βγάζετε αναφορικά με τις ελλείψεις μέσα στο σώμα και δεν ξέρω τελικά εάν οι ελλείψεις αυτές έχουν καλυφθεί και αν σας γεννιούνται πλέον προσδοκίες με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, του κυβερνητικού σκηνικού. Ναι, από πού να αρχίσουμε. Δώστε μας έτσι μια γενική εικόνα. Αν... Βασικά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη ανθρώπινο δυναμικό. Από το 2013, αν δεν κάνω λάθος, μέσω πανελληνίων εξετάσεων έχει σταματήσει για τουλάχιστον 2 χρόνια η πρόσληψη εντελώς. Δεν υπήρξε δηλαδή καθόλου πρόσληψη σπουδαστών στις αστυνομικές σχολές, οι οποίοι μετά θα στελέχωναν τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Σταδιακά ο αριθμός έγινε γύρω στους 250 κατά έτος, ο οποίος είναι ακόμα ο ίδιος και σήμερα. Και εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη σειρά μου που ήμασταν 1.800 άτομα. Υπήρχε σειρά 2.500 άτομα. Υπάρχει δηλαδή τρομερή συρρήκνωση όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν ελλείψεις, αλεξίσφαιρα, σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Τρομερές ελλείψεις. Θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή παλιά θυμάμαι κάθε 3 μήνες, 4 γινόταν εκπαίδευση. Πείτε μου κάτι. Τώρα... Ακούμε την καινούργια κυβέρνηση και όσους υπηρετούν πλέον εντός εισαγωγικών, το υπηρετούν έτσι και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι έρχονται ραγδαίες αλλαγές στο προσεχές, στο αμέσως προσεχές διάστημα. Τι εννοώ. Έχουμε ακούσει για 1.500 προσλήψεις αστυνομικών. Φαντάζομαι πανελλαδικά, δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε ακούσει για κατάργηση ασύλου και πολλά άλλα τέτοια. Όσον αφορά τις προσλήψεις, ο αριθμός αυτός που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ή, εάν δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τουλάχιστον μπορεί να καλύψει κάποιες ελλείψεις οι οποίες είναι σημαντικές. Κάποιες πάγιες ανάγκες σίγουρα τους καλύβει. Δεν είναι όμως, δηλαδή, τα κενές οργανικές ανά όλη την Ελλάδα είναι γύρω στις 7.000. Οργανικές. Κενές οργανικές, ναι, οι οποίοι απαιτούμε σαν ενώσεις και η πρωτοβάθμια, το πρωτοβάθμιο σωματείο μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Είναι μία από τις κύριες απαιτήσεις αυτή, η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Εντάξει, ένας αριθμός του 1.500 σίγουρα θα καλύψει κάποια κενά. Το θέμα είναι ότι αυτοί όμως δεν ξέρουν τον τρόπο εισαγωγής στο σώμα πώς θα είναι. Θα είναι μέσω πανελληνίων, που αυτό ευελπιστούμε εμείς σαν σωματεία. Να βγουν δηλαδή έτοιμοι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι θα στελεχώσουν θέσεις αξιωματικού υπηρεσίας και όλες τις άλλες μάχημες υπηρεσίες. Ή θα είναι όπως είναι το κλάδος των ειδικών φρουρών, με μία μικρή εκπαίδευση 3-6 μηνών, ώστε να βγουν πιο άμεσα στον δρόμο. Αυτό δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι συγκεκριμένο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ακούγεται και κάτι για την επανασύσταση της ομάδας Δέλτα. Δεν ξέρω τώρα εκεί αν εκεί θα υπάρξουν κάποιες προσλήψεις, αν το ήδη υπάρχουν. Πιστεύω θα καλυφθεί από το ήδη υπάρχουν. Από το ήδη υπάρχουν. Όταν λέμε ομάδα Δέλτα, τι εννοούμε. Η ομάδα Δέλτα ήταν μια ομάδα στην Αθήνα, από τις πιο μάχημες ομάδες, άμεσα ομάδα κρούσης, με μηχανές μικρού κυβισμού που μπορούσαν να ελιχθούν πολύ εύκολα στο κέντρο της πόλης. Συνήθως όπου... Για άμεση καταστολή δηλαδή. Ναι, έτσι. Όπου λειτουργούν οι λεγόμενοι μπαχαλάκηδες, σπορίες. Στα... Σωστά. Είχε αποδώσει. Πολύ σημαντική, έτσι. Πολύ σημαντική δράση της. Άρα θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη αναγγελία ίσως αποδειχθεί τουλάχιστον για το μεγάλο αστικό κέντρο, την πρωτεύουσα, ας πούμε, ή τη Θεσσαλονίκη, ότι θα αποδειχθεί σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Επίσης, κατάργηση ασύλου. Δεν ξέρω πλέον αν βάζει σε περιπέτειες τους αστυνομικούς, τους υπαλλήλους ελληνικής αστυνομίας. Θα σας πω την αλήθεια, εμείς ήδη το επιζητούμε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να σταματήσει. Πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται κέντρα, δηλαδή κτίρια, δημόσια κτίρια, τα οποία είναι, κοσμούν κάποιες πόλεις. Εδώ πέρα στο Ηράκλειο έχουμε ένα γνωστό το κτίριο αυτό, που είναι μάλιστα το χώρο του Πανεπιστημίου. Να έχουν γίνει κέντρα ανομίας και διακίνησης. Αν όχι ναρκωτικών, που σίγουρα θα έχουν και ναρκωτικά, όπλων και διάφορο και κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και όλα αυτά. Όλα αυτά κατά τα ψέματα. Φαντάζομαι ότι εδώ και γίνονται. Ο δείκτης επικινδυνότητας και για εσάς τους ίδιους, γιατί σημαίνει μια φορά άνθρωποι είστε κι εσείς. Σίγουρα. Φοράτε τη στολή, γιατί θέλετε να είμαστε με τη στάση σας. Είστε ο στόχος. Και εκεί ήθελα εγώ να πάω σε αυτό το κομμάτι, ότι γίνεστε στόχος. Άρα φαντάζομαι θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι της καθημερινότητάς σας από τη στιγμή που καταργηθεί το άσυλο, εάν και εφόσον υπάρξουν και κρούσματα ανομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι, αλλά όταν όμως εκεί μέσα αυτοί βρίσκουν το καταφύγιο, είναι δύσκολο για εμάς όταν δεν υπάρχει καταρχήν πολιτική βούληση. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν υπήρχε πολιτική βούληση, όπως είπε ο αντιπρόεδρος, ο κ. Μπαλάσκας, έχει μιλήσει σε διάφορα δελτία ειδήσεων, σε 2 μέρες, εγώ δεν θα πω σε 2 μέρες, σε 5 μέρες από αυτά θα έχουν καθαρίσει. Και τα εξάρχεια
και τα κτίρια αυτά που τελούν υποκατάληψη. Υποκατάληψη. Λοιπόν, έχουμε και κατάργηση νόμου Παρασκευόπουλου. Ναι, άλλο ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δυστυχώς έδωσε το δικαίωμα σε πολλούς βαρύς εγκληματικότητας άτομα που ήταν στις φυλακές να αποφυλακίζονται. Δηλαδή, έχουμε ας πούμε περίπτωση του Τοξοβόλου, αν θυμάστε τότε στο Σύνταγμα. Σωστά. Που είχε συλληφθεί για τρομοκρατικές επιθέσεις όλα αυτά και έγινε διέξω. Έχει βγει έξω. Ή ο Ρωμανός που ήταν στις ληστείες στο Βελβεντόκι στην Κοζάνη, μέλη επαναστατικών οργανώσεων, τρομοκρατικών οργανώσεων και αποφυλακίζονται. Και βλέπουμε ότι περίπτωση Κουφοντίνα. Πόσο εύκολα με μια απεργία πείνας με. Μάλιστα. Για πείτε μου κάτι. Όλο τον καιρό σας βλέπαμε στα κάγκελα κυριολεκτικά. Είχαμε μιλήσει και με τον κύριο Πικράκη, τον πρόεδρο της Ένωσης, για κατά καιρούς έτσι ελληματικού χαρακτήρα περιπτώσεις μέσα στην ελληνική αστυνομία. Γιατί πιστεύετε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν δόθηκε η βαρύτητα που δόθηκε? Εννοείται σε εξοπλισμό, σε. Βέβαια, ναι. Οπουδήποτε υπήρχε κάποια έλλειψη, κάποιο. Εντάξει, το κενό. Άλοθη συνήθως που μας λένε για το ιδιωτικολογία είναι η μνημονιακή πολιτική που υπάρχει σε όλη τη χώρα. Αλλά πιστεύω ότι εμείς είμαστε ένα ιδιαίτερο κλάδο. Δηλαδή, βασικές πυλώνες για να λειτουργήσει ένα κράτος είναι για μένα παιδεία, υγεία και ασφάλεια. Αν δεν λειτουργούν αυτά τα τρία, δεν υπάρχει κράτος. Βλέπετε. Θα έπρεπε να δοθεί κάποια βαρύτητα τουλάχιστον σε εμάς. Όσον αφορά την καθημερινότητα, για το κομμάτι της επικινδυνότητας, εγώ εκεί θέλω να έρθω. Βλέπετε τελευταία σε επίπεδο Κρήτης να έχει αυξηθεί λίγο το κομμάτι της παραβατικότητας ή κάποια στοιχεία ανομίας να έχουν πάρει τα ποσοστά προς τα πάνω και. Υπάρχουν σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι αυτά είναι περισσότερα στην Ήπεθρο. Οι πόλεις πιστεύω ότι μπορεί να εγγυηθώ αυτή τη στιγμή ότι ειδικά το Ηράκλειο είναι φρούριο μας η πόλη. Έξω στην Ήπεθρο υπάρχουν αρκετά προβλήματα λόγω υποστελέχωση του προσωπικού των τμήματων. Προσπαθούν οι συνάδελφοι με το φιλότιμο πλέον, γιατί μόνο το φιλότιμο έχει απομείνει. Δυστυχώς. Και σε αυτό το φιλότιμο βασιζόμαστε όλοι, να τα φέρουν εις πέρας. Τώρα. Όλες αυτές οι ομάδες που ακούμε κατά καιρούς, όποια δίωξη, εγκληματική. Τα ΕΕ, όλα αυτά. Βλέπετε να είναι καλά στελεχωμένες από άψη προσωπικού? Ήταν καλά στελεχωμένες πριν κάποια χρόνια, μετά την περιβόητη αναδιάρθρωση το 2017. Και αυτές οι ομάδες υποστελεχώθηκαν δυστυχώς. Το ένα τζιπ τα έβγαινε στην Ήπεθρο με 4-5 άτομα. Τώρα δύο και αυτά με πολύ λιγότερο εξοπλισμό, με πολύ. Το καλοκαίρι. Χειρότερες συνθήκες. Το καλοκαίρι είναι που πιάνεται, κύριε Μακογιαννάκη, περισσότερη δουλειά, έτσι που λέμε εντός εισαγωγικών. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι κάπως χαλαρώνει η κατάσταση. Είδαμε προημερών, είδαμε και κάποιες χασισοφυτίες να έρχονται στο προσκήνιο και νομίζω η επιχείρηση ελληνικής αστυνομίας ήταν to the point που λέμε. Έδρασε καθοριστικά. Τέσσερις μεγάλες επιχειρήσεις μέσα σε 4 ημέρες και νομίζω εκεί αναδεικνύεται και η αξία και ο αγώνας που δίνεται. Και ο επαγγελματισμός των συναδέλφων. Επαγγελματισμός, έτσι. Το καλοκαίρι, εντάξει, το θέμα των χασοκαλλιεργιών είναι επειδή ευδοκιμούν αυτή την περίοδο. Γι' αυτό δηλαδή είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Εδώ πέρα είναι η ιδιαιτερότητα του νησιού τουρισμός. Δηλαδή τα τμήματα, το τμήμα Αλφατάφια Σονίσου και το Αλφατάφια Ρολιμένα. Πέφτει μεγάλο βάρος στην αστυνόμευση εκεί πέρα. Ωστόσο και εκεί τα άτομα νομίζω είναι λίγα, λιγοστά. Υπερβολικά λίγα. Κάθε χρόνο, ας πούμε, έρχονται ενίσχυση από την Αθήνα στο ΑΤΑΦ Σονίσου. Φέτος, λόγω των δύο διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων, δεν έχουν έρθει ακόμα ενίσχυσεις. Πότε περιμένετε αυτές τις προσλήψεις? Δεν ξέρω τώρα. Αυτό σας είπα πριν, αν γίνει μέσω Πανελληνίων, πιστεύω θα πάει την επόμενη χρονιά. Επόμενη χρονιά, Δεν προλαβαίνω. Άρα τα πράγματα θα μείνουν όσο έχουν τουλάχιστον για τους επόμενους 10-12 μήνες τουλάχιστον. Και εσείς θα προσπαθείτε με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες. Για ανακατανομή εντός διευθύνσεως. Δηλαδή πάρε από το Ηράκλειο, στείλεις Αρχαλοχώρη, πάρε από εκεί, στείλεις Χερσόνησο. Αγίνονται και βέβαια, αυτά, έτσι. Βέβαια, αυτό γίνεται όλο τον χρόνο. Για πείτε μας έτσι ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, μια επιχείρηση που χρειάστηκε ουσιαστικά. Όχι, είναι επιχείρηση, είναι μετακινήσεις. Μετακινήσεις να καλυφθούν πάλι ανάγκες. Ναι. Υπηρεσία, αξιωματικού υπηρεσία, περιπολικών, αυτά. Μάλιστα. Κύριε Μαρκογιαννάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω μεταδώσαμε έτσι το σφιγμό. Το ήθελα εδώ και καιρό να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι εντός της ελληνικής αστυνομίας και τι γίνεται τελικά με τις ελλείψεις. Γιατί σας είπα, κατά καιρούς ζούσαμε κι εμείς το σφιγμό το δικό σας με τις ελλείψεις και με το όριο της επικινδυνότητας πολλές φορές να ανεβαίνει. Προφανώς γιατί ευθυνόταν όλο αυτό το διάστημα και ευθύνεται μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε το κομμάτι των ελλείψεων. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν. Ευελπιστούμε κι εμείς το ίδιο. Τα πράγματα. Από τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού. Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη μέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα.